Θα αναφερθώ σε ένα από τα φαινομενικά ανώδυνα άρθρα του νομοσχεδίου. Τα ακούσαμε, αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους σήμερα. Το 20, το Rebrain Greece. Την ψηφιακή δηλαδή αυτή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να διασυνδέσει προσωπικό υψηλής ειδίκευσης με την αγορά εργασίας. Γνωρίζετε για ποια αγορά εργασίας μιλάμε. Εκεί που οι ερευνητές και οι υποψήφοι διδάκτορες εργάζονται με άθλιες συνθήκες, με κάθε είδους συμβάσεις, με μπλοκάκι πολλές φορές, χωρίς ωράριο, χωρίς κανένα όριο, ή μάλλον έχουν όριο. Παραδοτέα, πολλά παραδοτέα με ασφυκτικές προθεσμίες. Τρέχουν από το εργαστήριο σε spin-off, από το ένα project στο άλλο. Εκεί να δείτε παράλληλη απασχόληση. Και τρόμος, αν θα ανανεωθεί η σύμβαση. Και να μπαίνει σε άλλα project, οικειοθελώς, μπας και βγάλεις κανένα φράγκο παραπάνω, να βγει ο μήνας. Και να ψάχνεις μόνος σου και μόνη σου χρηματοδότηση για να συνεχίσει η σύμβαση. Σε αυτή τη ζούγκλα πετάτε τους ερευνητές. Αυτή τη ζούγκλα νομιμοποιείτε. Και μετά σας πιάνει και ο πόνος για την υπογεννητικότητα. Όταν δεν προστατεύετε ούτε τις εγγύους στη δοκιμαστική περίοδο. Μην κοροϊδεύετε τα νέα παιδιά. Η πλατφόρμα Rebrain Greece δεν έχει φτιαχτεί για να βρίσκουν δουλειά οι ταλαντούχοι επιστήμονες. Έχει φτιαχτεί για να ξεδιαλέγουν τα αφεντικά, οι εργοδότες, όπως κάνα σκλαβοπάζαρα οι δούλοι, να ψωνίζουν φθηνά το ταλέντο τους, τις γνώσεις τους και το μεράκι τους. Διαφημίζεται την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την πρωτοπορία της Ελλάδας σε αυτήν. Και την ίδια στιγμή, από πολλές μεριές, καλλιεργείται ο φόβος ότι εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης, εξαιτίας της επανάστασης ψηφιακής, θα χρειάζονται όλο και λιγότερο εργαζόμενοι. Όχι λιγότερος κοινωνικός χρόνος εργασίας, που είναι και το πραγματικά εκεί που οδηγεί η πρόοδος, αλλά λιγότεροι εργαζόμενοι. Και την ίδια ώρα, ζητάτε από έναν εργαζόμενο να δουλεύει περισσότερο. Γιατί? Γιατί αυτό που κοστίζει είναι η εργασία. Αλλά και αυτό που βγάζει κέρδος είναι πάλι η εργασία. Ένας κοστίζει λιγότερο από δύο. Αν ένας δουλεύει όσο δύο, τότε το κέρδος είναι μεγάλο. Θεσμοθετείτε τη ζούγκλα και το ξέρετε. Αυτό κάνετε, το παραδέχεστε. Όλες οι ομιλίες σήμερα που ήταν υπέρ του νομοσχεδίου ουσιαστικά έλεγαν για την επιλογή του εργαζόμενου να μπορεί να δουλέψει παραπάνω. Δεν επιλέγει ο εργαζόμενος αυτό το σύστημα. Τον επιλέγουν. Αν μπορούσε να επιλέξει, θα επέλεγε να δουλεύει λιγότερο και πιο ανθρώπινα. Εσείς μιλάτε για κέρδη και ζημιές και εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Θέλετε τους εργαζόμενους να είναι ομιλούντα εργαλεία. Δεν τους λογαριάζετε για ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη να φάνε, να διασκεδάσουν, να δουν τους αγαπημένους τους, να φροντίσουν τα παιδιά τους. Πότε θα τα κάνουν όλα αυτά? Το είπαν και άλλοι ομιλητές. Στο 11ωρο της ανάπαυσης που ξεδιάντροπα λέτε ότι διατηρείτε, λες και κάνετε και παραχώρηση και σε αυτό. Ή μήπως απειλείτε ότι έπεται συνέχεια? Έχετε κηρύξει τον πόλεμο, ειδικά στη νέα γενιά. Όλοι όσοι κρύβεστε πίσω από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε κηρύξει τον πόλεμο στη νέα γενιά. Είναι στόχος οι νέοι. Τα παιδιά που βγαίνουν στα 15 και στα 16 στη μαθητεία για να μάθουν να δουλεύουν τσάμπα. Οι σερβιτόρες και οι καμαριέρες του τουριστικού θαύματος. Οι νοσοκόμες, οι δασκάλες, οι ταμείες, οι πολιτές, οι αναπληρωτές, οι επιστήμονες. Οι συμβασιούχοι όλων των ειδών. Σε όλους τους τομείς, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο. Γιατί ακούσαμε ότι δεν απεργούσε, γιατί απεργούσε σήμερα το δημόσιο. Δεν είναι όλοι μόνιμοι στο δημόσιο. Είναι πάρα πολλές οι σχέσεις με συμβάσεις στο δημόσιο. Οι διανομής φοιτητές, αυτό έχω προσωπική δυστυχώς εμπειρία από αυτό, οι διανομής φοιτητές πάνω στα μηχανάκια από την πανδημία έκαναν τηλεκπαίδευση μέσω τηλεφώνου μεταξύ παραγγελιών. Σίγουροι πως αυτό είναι κάτι προσωρινό μέχρι να τελειώσουν τη σχολή. Και μετά να πιάσουν δουλειά με 6 μήνες δοκιμή. Και μετά απόλυση. Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Για να περάσει ο επόμενος. Και στην καλύτερη, ο προηγούμενος θα έχει κερδίσει μια γραμμή στο δομημένο βιογραφικό. Και πάρτε και 150 ευρώ Youth Pass και να θυμάστε ποιος σας τα έδωσε. Ντροπή και έσχος.
Συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, δεν είναι προστασία οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μπούσουλας είναι. Σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να συγκρουστείτε με τη δεξιά πολιτική, στηρίξτε το υπερώριμο αίτημα των συνδικάτων για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, με αποδοχές στο ύψος των αναγκών. Στηρίξτε τα αιτήματα των ταξικών συνδικάτων. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι του τόπου μας, έχουν μόνο μια επιλογή για να κερδίσουν τη ζωή τους. Συλλογικός, μαζικός, οργανωμένος αγώνας. Όλες και όλοι στα σωματεία, στα συνδικάτα, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Το συγκλονιστικό κύμα αλληλεγγύης που ξεδιπλώνεται τις τελευταίες μέρες στην πολύπαθη Θεσσαλία, όπου κυριολεκτικά ο λαός σώζει το λαό, δείχνει το δρόμο. Η οργή να γίνει διεκδίκηση. Όλοι για έναν και ένας για όλους.